Σήμερα φτάνει στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά. Είναι ένα νομοσχέδιο πολύπαθο, γιατί ενώ αφορά ένα τόσο σημαντικό θέμα, τόσες χιλιάδες συνανθρώπους μας μέσα και έξω από τις φυλακές, μέχρι σήμερα έχανε συχνά το δρόμο για την Ολομέλεια, για την αίθουσα αυτή. Λοιπόν, σήμερα που όπως ακούσαμε, αλλά φτάνει με τροποποιήσεις και τροπολογίες που εν πολλοίς υπονομεύουν τη συνοχή και το θετικό του χαρακτήρα, δυστυχώς. Το νομοσχέδιο, έπειτα από σκληρή διαπραγμάτευση του Υπουργείου, κυρίως με τη Νέα Δημοκρατία, γίνεται πιο δειλό, όπως το είδαμε, και πιο σκληρό και αποκτά πιο σκληρό χαρακτήρα. Συγχρόνως εισάγονται σωρία διατάξεων άσχετες με το αντικείμενό του, όλο το β' μέρος, οι λοιπές διατάξεις. Διατάξεις που προωθούν τον εθισμό στην καταστολή και την τιμωρία, με σοβαρές επιπτώσεις στα δημοκρατικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θα εισηγούμαστε ένα διαφορετικό νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που θα υποστήριζε ουσιαστικά την πρόληψη, τη θεραπεία και την επανένταξη και θα στήριζε τις δομές και θα είχε μια πιο συνολική πολιτική για το θέμα των ναρκωτικών. Παρ' όλα αυτά και παρά την ύπαρξη λοιπόν ιδιαίτερα προβληματικών διατάξεων που έχουμε δει να έρχονται, ψηφίζουμε ναι επί της αρχής στο παρόν νομοσχέδιο. Και το κάνουμε επειδή αφορά άμεσα τη ζωή 7.000 συνανθρώπων μας και τις οικογένειές τους. Το υποστηρίζουμε γιατί ακούσαμε στη διαβούλευση που κάναμε όλους τους φορείς να το υποστηρίζουν. Το υποστηρίζουμε γιατί ακούμε τις φωνές όλων των ανθρώπων μέσα και έξω από τις φυλακές και με γράμματα που μας στέλνουν, φωνές απελπισίας που δεν εκπροσωπούνται εδώ μέσα. Το υποστηρίζουμε στη μνήμη όλων εκείνων που θα ήταν τώρα ζωντανοί, αν ίσχυε, όπως καταθέτουν οι επιστήμονες, οι φίλοι και οι οικογένειές τους, ένα παρόμοιο νομοσχέδιο. Ψηφίζουμε λοιπόν ναι επί της αρχής, παρόλο που το ξαναλέμε, απέχει από αυτό που θα καταθέτουμε. Και το κάνουμε γιατί τον χώρο των δομών και τον χώρο της απεξάρτησης μέσα και έξω από τη φυλακή τον έχουμε υπερασπιστεί με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν θα ήταν σωστό και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή πίσω. Δεν θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε κατάματα όλους εκείνους τους συνανθρώπους μας που το περιμένουν σαν μια μοναδική ελπίδα για αλλαγή στη ζωή τους. Το νομοσχέδιο αποτελεί καταρχήν ένα θετικό βήμα που μας βγάζει από το μεσαίωνα, χωρίς ωστόσο να φτάνει στον 21ο αιώνα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες και τις πρακτικές. Για πρώτη φορά, κύριοι συνάδελφοι, έχουμε ένα νομοσχέδιο που δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα των ναρκωτικών μόνο με την καταστολή, αλλά εισάγει ένα εναλλακτικό δρόμο, τη θεραπεία και την απεξάρτηση, ως μέσο αντιμετώπισης και της παραβατικότητας που συνδέεται με τη χρήση. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και τη διεθνή εμπειρία, οι οποίες έχουν δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Το σχέδιο νόμου αναγνωρίζει σε πολλά σημεία την ειδική κατάσταση εξάρτησης στην οποία βρίσκεται ο χρήστης, γι' αυτό και το επιφυλάσσει ειδική, ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση. Ταυτόχρονα προβλέπει αυστηρότερες ποινές για το μη χρήστη, έμπορο και διακινητή. Προβλέπει τη λειτουργία προγραμμάτων απεξάρτησης θεραπείας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας αλλά και μέσα στη φυλακή. Εισάγει τόσο τα λεγόμενα στεγνά προγράμματα απεξάρτησης, όσο και προγράμματα χορήγησης υποκαταστάτων, τα οποία συντελούν στη μείωση βλάβης, συντελούν στην καλυτέρευση της υγείας του χρήστη, αλλά και στην διασφάλιση της αξιοπρέπειάς τους. Αν είμαστε εμείς που καταθέταμε αυτό το νομοσχέδιο, θα θέλαμε έναν ενιαίο φορέα ή μια ενιαία πύλη εισαγωγής, σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη, που θα έκρινε σε ποιο στάδιο είναι ο χρήστης και ποιες είναι οι ατομικές του ανάγκες. Άλλες φορές ο άνθρωπος μπαίνει σε ένα πρόγραμμα στεγνό απεξάρτησης, σε κάποια άλλη στιγμή δεν το αντέχει και πάει σε ένα πρόγραμμα υποστήριξης με υποκατάστατα και μπορεί όμως να ξαναγυρίσει στην απεξάρτηση. Αν ήμασταν εμείς, θα θέλαμε μια τέτοια συνολική πολιτική για τα ναρκωτικά και μέσα και έξω από τις φυλακές, που έχει μια συνολική πολιτική και ένα φορέα που αντιμετωπίζει τις ανάγκες του χρήστη.
Ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το νομοσχέδιο είναι η πρόληψη ότι ο κρατούμενος που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα απεξάρτησης θα απολύεται με ευνοϊκότερους όρους όταν έχει εκτίσει το 1 πέμπτο της ποινής υπό την προϋπόθεση ότι αποφυλακίζεται για να οκληρώσει το πρόγραμμα της απεξάρτησης. Γιατί για να είναι ολοκληρωμένη η απεξάρτηση, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να γίνει εκτός φυλακής και όχι σε περιβάλλον εχμαλωσίας. Ο άνθρωπος πρέπει να στηριχθεί κατά την επανένταξή του στο κοινωνικό του περιβάλλον και στην οικογένειά του όταν βγει έξω από τη φυλακή, γιατί αλλιώς θα ξανακυλήσει στα ίδια μοτίβα συμπεριφορών και στις ίδιες συνθήκες που γνωρίζει από το παρελθόν. Στόχο μας λοιπόν δεν είναι να ξεφορτωθούμε περιστασιακά τους ανθρώπους από τη φυλακή γιατί έχουμε συμφόρηση στη φυλακή. Στόχο μας είναι να τους υποστηρίξουμε συνολικά ώστε να μην ξαναγυρίσουν στη φυλακή. Διαφαίνεται επίσης μια πρώτη απόπειρα στην κατεύθυνση ενός κεντρικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών. Παρόλο που εισάγεται ένα πιο πλουραλιστικό και διαφανές πλαίσιο με τη σύσταση δύο πολυπρόσωπων οργάνων όπου εκπροσωπούνται όλοι οι φορείς, το νομοσχέδιο ακόμα δεν χαράζει μια συνολική πολιτική για το εθνική για το θέμα των ναρκωτικών. Τα θετικά αυτά βήματα δυστυχώς στη συζήτηση που είχαμε στις επιτροπές δεν διευρύθηκαν. Δεν περιμέναμε βέβαια να συμφωνήσουν όλοι, αλλά να γίνει ένας πιο ουσιαστικός διάλογος που να βοηθάει σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα των ναρκωτικών. Όμως οι βασικές τοποθετήσεις που είχαμε από τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό είναι λυπηρό, αναλώθηκαν τον περισσότερο χρόνο σε ένα άρθρο άσχετο με το νομοσχέδιο. Το άρθρο 22 για τη δυνατότητα αναψηλάφισης μιας δίκης έπειτα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και ως προς την ουσία του νομοσχέδιου, οι κύριοι συνάδελφοι, εν πολλοίς, όχι όλοι, αναλώθηκαν σε μία στήρα λειτουργική περί κουρίου ποινών, όπως το ονόμασαν το νομοσχέδιο, εξαιτίας του οποίου δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς η εγκληματικότητα. Όμως οι προτάσεις για την αυστηροποίηση των ποινών, το οποίο δυστυχώς ακολούθησε εν μέρη και ο κύριος Υπουργός, τι νος άραγε είναι αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς του χρήστη, της εξάρτησης? Δεν στηρίζεται σε καμία επιστημονική έρευνα ή πετυχημένη ευρωπαϊκή πρακτική η αυστηροποίηση των ποινών σαν λογική. Το αντίθετο, όλες οι χώρες που παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, οι σκανδιναβικές χώρες, βασίζονται όχι σε μοντέλα καταστολής, αλλά κοινωνικής πολιτικής, πολιτικής πρόληψης, πολιτικής θεραπείας και πολιτικής επανένταξης, όχι καταστολής. Τόσο η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου που έχουμε στα χέρια μας, όσο και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου λέει ότι υπερβολικά αυστηρές ποινές ουσιαστικά οδηγούν στην αναπαραγωγή παραβατικών συμπεριφορών μετά την αποφυλάκηση. Όπως δείχνει η διεθνής βιβλιογραφία, οι αλλαγές που κάνει ο άνθρωπος στα πλαίσια της απεξάρτησης συνδέονται ταυτόχρονα και με αλλαγές που κάνει όσον αφορά ζητήματα εγκληματικότητας. Εκτός αν πρότυπα είναι η Τουρκία ή η Αίγυπτος, στις οποίες προβλέπονται βαρύτατες ποινές, ακόμα και θανατικοί, αλλά που ταυτόχρονα ανθεί το εμπόριο των ναρκωτικών και ανθεί και η χρήση τους. Παρόλο που στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου οι ποινές ήταν πολύ αυστηρότερες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρακολουθήσαμε ένα ταραβέρι για την αύξηση των ποινών στις επιτροπές, λες και ήταν οκάδες οι ποινές. Πιέζει η Νέα Δημοκρατία και ανεξάρτητοι Έλληνες για άκρητη αυστηροποίηση, ενώ η Χρυσή Αυγή μιλάει για θανατική ποινή. Κύριε Υπουργέ, αναμέναμε από εσάς να μην υποχωρήσετε στις πιέσεις αυτές και να εμείνετε στην επιστημονική προσέγγιση του ποινικού δικαίου. Επί σειρά ετών υπήρξατε υπερασπιστής του δικαίου, αλλά τώρα ενδίδετε. Γιατί, κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, αποτελεί σοβαρή υπαναχώρηση μεταβολή του πλημελιωματικού χαρακτήρα που είχε το αδίκημα της διακίνησης για την εξυπηρέτηση προσωπικής χρήσης που γίνεται κακούργημα αυτή τη στιγμή. Προβλέπεται πλέον ποινή κάθριξη 6 ετών αντί φυλάκιση.